Τώρα, να δούμε πόσο αισιόδοξα είναι τα πράγματα ή απεσιόδοξα από τον κύριο Σκρέκα, ο κύριο Κώστας Κρέκα, ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργειας μαζί μα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα Καλημέρα, σας κύριε α... Υπουργέ, καλημέρα. Κάνατε ανακοινώσει το πρωί. Αυξάνεται το κονδύλι η επιδότηση αρχικά για τη ΔΕΗ, σωστά. Ναι, γιατί απαιτείται, υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή Βλέπετε ναι. ότι η διεθνή ενεργειακή κρίση μένεται, δεν έχει σταματήσει. Mm. Οι τιμέ ενέργεια συνεχίζουν να αυξάνονται σε επίπεδο Ευρώπη και αυτό επηρεάζει την Ελλάδα. Να σα πω ένα παράδειγμα. Τον Αύγουστο, που είχαμε υπολογίσει την πρώτη, την πρώτη επιδότηση, η τιμή χονδρική ήταν περίπου στα 120 ευρώ. Και σήμερα, τι πρώτε μέρε του Νοεμβρίου, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 209 ευρώ. Η τιμή χονδρική τη Αυτό είμαστε λοιπόν. πιο ακριβεί στην Ευρώπη. Ε, τον μήνα, τι πρώτε μέρε του Νοεμβρίου, φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο ακριβοί από του υπόλοιπου στην Ευρώπη. Του προηγούμενου μήνε, πιο ακριβέ χώρε ήταν οι υπόλοιπε χώρε του Νότου, όπω η Ισπανία και η Ιταλία. Ναι. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το... το. κερδίσαμε τώρα. Αυτό το έχει να κάνει δυστυχώ με τον τρόπο που αγοράζουν οι παραγωγοί ηλεκτρική ενέργεια φυσικό αέριο. Δηλαδή με ναι. τα συμβόλαια που έχουν. Εμεί σε αυτό το μήνα έχουμε ακριβά συμβόλαια αγορά φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί και αυτό αποτυπώνεται στι σημείε ηλεκτρική ενέργεια. Το σημαντικό. Εκόμα είναι Μάλιστα. ότι η ελληνική κυβέρνηση αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε στην επιδότηση τώρα ναι. για να δούμε και το ύψο και ποιου Καταρχήν, να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση τη Ευρώπη, η οποία κάθε μήνα αξιολογεί τι ανατιμήσει στην ενέργεια και έρχεται και επαναξιολογεί την επιδότηση στα νοικοκυριά. Ναι. Έτσι λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με ανακοινώσει τότε, επιδοτούσαμε για τι 301 κιλοβατόρε με 9 ευρώ το μήνα τον λογαριασμό των οικοκυριών. Αυτό ανέβηκε στα 18 ευρώ το μήνα Οκτώβριο και σήμερα ανακοινώσαμε ότι για τους μήνες Νοεμβ... Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα επιδοτήσουμε με 39 ευρώ το μήνα για κάθε μήνα κατανάλωσης για τις 300 πρώτες κιλοβατόρε τα ελληνικά νοικοκυρία. Και με αυτόν τον τρόπο Αυτό πραγματικά οριζόντια, φαίνεται έτσι. οριζόντια, ανεξαρτήτως παρόχου. Αν δηλαδή κάποιο έχει πάροχο τη ΔΕΗ ή έχει κάποια. Ανεξαρτήτω εισοδήματο. Ανεξαρτήτω εισοδήματο, αρκεί να είναι συνδεδεμένο με, τη... με, με το δίκτυο, δίκτυο χαμηλή τάση. Και υπάρχει πρόβλεψη για ακόμη μεγαλύτερη επιδότηση για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Γιατί διαβάσαμε, μάλλον, ακούσαμε και από τι ανακοινώσει για το 45. Πολύ σωστά παρατηρείτε. Αυτά ποιος αφορά. Από αυτό 24 ποιος αφορά. ευρώ που ήταν η επιδότηση για του δικαιούχου κοινωνικού τιμολογίου το μήνα Οκτώβριο, τώρα αυτό ανέρχεται στα 45 ευρώ. Mm -hmm. Και επίση να πούμε ότι για πρώτη φορά ερχόμαστε και λαμβάνουμε μέτρα στη. Και των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Ναι. Δηλαδή, τι κάνουμε, ερχόμαστε και αναστέλουμε τι χρεώσει των υπηρεσιών κοινή ωφέλεια, των λεγόμενων οίκο, για, για τι επιχειρήσει που είναι συνδεδεμένε στη μέση τάση, mm -hmm. με κατηγορία κατανάλωση λοιπέ χρήση και ε, βιομηχανική χρήση, και για εκείνο και για εκείνε τις για επιχειρήσει που είναι ε, χαρακτηρισμένε ω ε, βιομηχανικοί χρήστε, αλλά είναι συνδεδεμένες σε χαμηλή τάση. Ναι. Τι Α, σημαίνει αυτό, καλύτε. Για να σα δώσω να καταλάβετε. Ναι. Σημαίνει ότι η, η, το, η επιβάρηση των υπηρεσιών κοινή ωφελία για κάθε ηλεκτρική μεγαβατόρα, για τη μέση τάση για τι λοιπέ χρήσει και για τη χαμηλή τάση για τη βιομηχανική χρήση, είναι 17,9 και 18,2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή mm -hmm. θα δουν μία έκπτωση, να το πω έτσι, μία μείωση. Στο λογαριασμό τη τάξη του 10 με 15%, ανάλογα βέβαια με την τιμή ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζουν. Τώρα, ε, τι ε, σημαίνει ε, αναστέλλεται. Ε, σημαίνει ότι το αναστέλουμε από τον Νοέμβριο μέχρι τον επόμενο Μάρτιο. Άρα δεν θα χρεώνονται αυτέ οι επιπλέον ρυθμιζόμενε χρεώσει ναι, για, ναι. για αυτέ τι επιχειρήσει τι ενεργοβόρε. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσουν αυτέ να επιβάλλονται. Το 2022, όταν θα αποκλιμακωθούν οι τιμέ ηλεκτρική ενέργεια και βέβαια ανάλογα με τι ανάγκε που θα έχει ο ειδικό λογαριασμό ΣΥΚΟ. Τώρα, ε, διαβάσαμε σήμερα ότι αποκλιμακώνει τη τιμή του φυσικού αερίου εκ, περίπου 6,5 με 7% λόγω του γεγονότο ότι άνοιξε τι ε, κάνολε η Γκάσπρομ. Υπάρχει πρόβλεψη για του χρήστε φυσικού αερίου. Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια ήταν ότι οι άνθρωποι που είχαν φυσικό αέριο ήταν τουλάχιστον στο 1 τρίτο του mm. κόστου. Σε σχέση με το πετρέλαιο, αλλά τώρα δύσκολα το τα πράγματα. Λοιπόν, να λοιπόν, πούμε ότι έχει τετραπλασιαστεί, έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί τιμή φυσικού αερίου σχέση με την προηγούμενη χρονιά ναι. στι διεθνεί αγορέ. Στα διεθνή χρηματιστήρια, γιατί είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, έτσι. Από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο ήδη είχαμε ανακοινώσει με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ήταν ότι αυξάνουμε το επίδομα θέρμανση από τα 80 εκατομμύρια ευρώ στα 170 εκατομμύρια ευρώ και από πέρσι είναι δικαιούχοι και οι καταναλωτέ φυσικού αερίου. Πέρα ναι. από αυτό, έχουμε ανακοινώσει ότι θα έχουμε μία οριζόντια έκπτωση της τάξης του 15% τουλάχιστον σε όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου, νοικοκυριά, οικιακού mm. καταναλωτές καταναλωτέ φυσικού αερίου, σε συνεργασία τη ΔΕΠΑ Εμπορία και των υπόλοιπων ιδιωτών παρόχων. Σήμερα ανακοινώσαμε ότι αναστέλλεται για του μήνε Νοέμβριο και Δεκέμβριο η επιβολή των τελών χρήση δικτύου mm -hmm. στους στου καταναλωτέ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι για ένα μέσο νοικοκυριό η μείωση στην, στο λογαριασμό φυσικού αερίου, η μηνιαία μείωση στο λογαριασμό φυσικού αερίου θα κυμαίνεται από 20 έως και 40 ευρώ ανά μήνα, εξαρτάται από την περιοχή στην οποία κατοικεί. Άρα κύριε Υπουργέ, με βάση αυτά που μας λέτε, πρώτον, από τώρα μέχρι και το τέλος του έτους, δεν προβλέπετε ότι θα έχουμε... Μείωση στην, στην ενέργεια διεθνώ, Η κρίση θα συνεχιστεί. Αυτό άμα το ήξερα, και, ε, νομίζω πώς ότι. Η... έχει εκτιμήσει το Υπουργείο. Δηλαδή, θα ήταν το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο θα επανεξεταστεί νέα επιδότηση για του επόμενου μήνε, αν διατηρηθεί. Έχουμε πει και επαναλαμβάνω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη η οποία αξιολογεί τι επιπτώσει τη ενεργειακή κρίση στου Έλληνε καταναλωτέ, στα ελληνικά mm -hmm. νοικοκυριά, σε μηνιαία βάση. Εμεί τι θα κάνουμε. Μέχρι τέλο του, του χρόνου έχουμε λάβει μία σειρά από μέτρα. Αξιολογούμε κάθε μήνα και ερχόμαστε και αυξάνουμε την επιδότηση εφόσον χρειάζεται. Από την επόμενη χρονιά θα δούμε καταρχήν πόσα Έχουμε δύο μήνε περίπου μπροστά mm -hmm. μα. Θα δούμε πώ θα κοιμηθούν οι διεθνεί τιμέ yes. ενέργεια. Εφόσον χρειαστεί, φυσικά και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Βέβαια, οφείλω να πω ότι συζητάμε να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο πια μηχανισμό. Ένα μόνιμο μηχανισμό, ένα μόνιμο αλγόριθμο, mm -hmm. ο οποίο ανάλογα με την, με την τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια θα έρχεται εφόσον αυτή ξεπερνάει ένα. Και θα α, υπερβολικό θα επίπεδο αξινικά, να έρχεται και να επιδοτείται του λογαριασμού των οικογένειων. Ναι, 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 Επειδή ο μέσο Έλληνα ε, έχει συνηθίσει ε, όλη τη ζωή με τη ΔΕΗ, με τον φθηνό λιγνίτη και με τιμολόγια τα οποία ανέβηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά ω επιτοπλίστω δεν ήταν ακριβά τιμολόγια σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείτε να μα εξηγήσετε έτσι με απλά λόγια τι έχει συμβεί τώρα, και ξαφνικά θα πούμε το ρεύμα ρευματάκι. Εκείνο που έχει αυξηθεί είναι ότι. Έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί δραματικά οι τιμές φυσικού αερίου και έτσι ε, ο λιγνίτη δεν επαρκούσε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για την κάλυψη των αναγκών στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα, ε, στην, ενέργεια, στην Ελλάδα, το 30% περίπου της ενέργειας παράγεται από ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας. Μάλιστα. Το υπόλοιπο 20-11-12% ε, ήταν από λιγνίτη. Ένα 40% περίπου από φυσικό αέριο και το υπόλοιπο από εισαγωγέ. Ρεύματος, από τι γειτονικέ χώρε. Άρα, λοιπόν, άρα ναι. έχοντα αυξηθεί η τιμή φυσικού αερίου και με τον τρόπο ο... με τον οποίο υπολογίζεται η οριακή τιμή συστήματο και τελικά η τιμή εκαθάριση, όπω λέμε, η χονδρική τιμή ηλεκτρική ενέργεια, αυτό και με στην Ελλάδα δεν έχει δηλαδή η, η τιμή του φυσικού αερίου ευθύνεται. <σχελίου> Εκεί ευθύνεται. Δύο πράγματα είναι: η τιμή ναι. του φυσικού αερίου και η τιμή ναι. των αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή του φόρου άνθρακα που έχει επιβάλει η Ευρώπη σε όσου παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Άρα, Σήμερα το να παράγει ενέργεια από και από φυσικό αέριο είναι τέσσερι και πέντε φορέ πιο ακριβό από το να παράγει ενέργεια Μάλιστα. από τον ήλιο και από τον άνεμο. Κλείνοντα, κύριε Μιλείς... Υπουργέ, συγγνώμη Γιάννη, να. Ε, ε, να πούμε λίγο το, το, το εξοικονομώ. Ναι, εγώ απλά το μόνο που ήθελα να ρωτήσω πριν πάμε στο εξοικονομώ είναι ότι ε, μιλήσαμε λοιπόν. για τα οικιακά. Ε, τιμολόγια κτλ. Δεν μιλήσαμε για τα τιμολόγια αγροτών, εστίαση. Εχθέ είχαμε τέτοια, τέτοια παράπονα και τέτοιε διαμαρτυρίε για το ότι είναι πολύ αυξημένα. ή του, των επιχειρήσεων τουρισμού. Όχι, όχι, σκέψη. Θα σα πω. Καταρχήν, όσοι είναι συνδεδεμένοι στη μέση τάση. Πλην αγροτική χρήση και θα σα πω τι, τι σημαίνει με την αγροτική χρήση, γιατί εκεί ανακοίνωσε ο, ο Πρωθυπουργό μέτρα στήριξη mm -hmm. τη ενέργεια μέσα από την ε, επιδότηση του πετρελαίου, του αγροτικού πετρελαίου, όπως γνωρίζετε, mm -hmm. για τους αγρότες οι οποίοι είναι νέοι, αλλά και αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε ενεργατικά σχήματα. Μιλάμε για 200.000 κυρίω κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Πολύ mm -hmm. σημαντικό α, αυτό. Ε, εκείνο το οποίο έχουμε κάνει λοιπόν για τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένοι, όπω σα είπα, mm -hmm. στη mm -hmm. μέση τάση. Είναι, ή είναι, είναι ενεργοβόροι καταναλωτέ, είναι βιομηχανικοί καταναλωτέ χαμηλή τάση. Αυτοί θα έχουν ε, την ε, μείωση μέσα από την αναστολή των χρεώσεων Λες. των τελών χρήση δικτύου. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξεχωρίσουμε του επαγγελματίε γενικά από τα νοικοκυριά. Ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να μεταφέρει σε κάποιον επόμενο αυτή την αύξηση που έχει. Ένα νοικοκυριό, ένα οικογενειάρχη, σερμένει το σπίτι του, άρα καταναλώνει ενέργεια για τη θέρμανση το χειμώνα. Άρα δεν πρέπει να αφήσουμε τα σπίτια. Να κρυώσουν και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε και επιδοτούμε του λογαριασμού. Και όχι μόνο, αλλά δημιουργούμε και τον πενταψήφιο αυτό αριθμό έκτακτη ανάγκη, τηλεφωνικό αριθμό έκτακτη ανάγκη, ώστε όποιο έχει ανάγκη να. και δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του ή έχει κομμένο το ηλεκτρικό. Θα πείτε το να... μπορείτε να μα το πείτε τον αριθμό, να τον. Υπάρχει. Ε, μέχρι, τέλος, του χρο... μέχρι πριν τα Χριστούγεννα θα α, δημιουργήσουμε έναν πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό έκτακτη ανάγκη, όπου κάποιο ο οποίο δεν έχει ένα, ε, ε, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και. Έχει κοπεί έχει έχει να το παίρνει ηλεκτρικό, τηλέφωνο και να έχει νερό. Να παίρνει τηλέφωνο και να συνδέεται το ηλεκτρικό, έτσι ώστε να μπορεί να ζητάει το σπίτι του. Ο στόχο λοιπόν είναι να μην αφήσουμε σε έναν βαρύ χειμώνα που μπορεί να έχουμε σπίτια τα οποία να κρυώνουν. αυτό είναι σημαντικό. Τα Πάρα πολύ σημαντικό. ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Δεν προλαβαίνουμε κατεύθυνση. ήθελα δεν πειράζει τι να κάνουμε κατεύθυνση. Να είστε καλά κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.